πώς αισθάνεσαι? Καλύτερα. Μια σχέση. Είσαι χαρούμενη? Τι θα κάνουμε τώρα? Πρόσω. Για την ώρα. Θα κάνω. Πώς αισθάνεσαι? Παρακαλούμε λίγο, παρακαλούμε λίγο. Δώστε μας λίγο χρόνο να φύγει ο κύριος Στεφανουδάκης και μετά. Παιδιά, παιδιά. Πάμε τώρα λίγο, ανοίγουμε από εδώ, ανοίγουμε. Ανοίγουμε παρακαλώ. Ανοίξτε παρακαλώ δρόμο. Ανοίξτε λίγο. Άντε, είμαστε στην άκρη. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Υπερθερμάνθηκε. Πήρε φωτιά. Πάμε λίγο. Ανοίξτε λίγο. Ανοίξτε χώρο. Ανοίξτε λίγο. Ανοίξτε χώρο. Ανοίξτε λίγο. Ανοίξτε λίγο. Μπράβο. Μπράβο Μάνο. Καλή επιτυχία, μπράβο. Πολλά συγχαρητήρια. Προσωπικό ρεπόρτερ είναι. Τι τυφλό να την κρατήσεις. Άντε λίγο άκρη παρακαλώ. Ανοίξτε λίγο χώρο παρακαλώ, ανοίξτε λίγο χώρο, ανοίξτε λίγο χώρο. Λίγο χώρο ανοίξτε. Λίγο χώρο ανοίξτε. Και φεύγει η φλόγα από Ηράκλειο και πάει Ρέθυμνο. Καλό ταξίδι να έχει και καλά να πάνε όλα για το Παρίσι. Φιλάκια σε όλο τον κόσμο. Περπατάω στον δρόμο, πέσα στα πιο κάτω από τα λιοντάρια. Και έχουμε εδώ ένα θαυμαστή που είναι, λέει, από πού είσαι? Από τη Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη είμαστε, αλλά πού μένουμε? Γεννήθηκε μεγάλο σε μένα, μέναμε στην Ερεβέργη και εδώ και δύο μήνες είμαστε μόνιμοι και κάτοικοι Κρήτης. Πώς έγινε όλο αυτό? Δηλαδή, ναι. Φύγαμε από τη Γερμανία. Φύγαμε και ήρθαμε εδώ. Αλλά εσείς δεν πάτε από τη Γερμανία. Αλλά σε βλέπουμε πολύ καιρό. Πώς με πατήσατε δηλαδή? Μας τράβηξε εδώ, είπαμε κάτι καλό είχε και θα πάμε. Ποιο χωριό θα είναι από όλα? Δεν έχουμε γυρίσει πολλά. Μικρά, τα μεγάλα. Πολύ πιο ωραία, Γερμανία ή Ελλάδα? Ελλάδα. Σήμερα χιονίζει. Ναι. Χιονίζει. Πάρα πολύ. Έχει χιονίζει. Και χιονίζει. Και εμείς εδώ είμαστε με κοντομάνικο και έχουμε σκάσει. Πώς είναι το όνομά σου? Άγγελος. Άγγελος. Ναι. Τι σ' αρέσει από όλα που βλέπεις? Μπορεί να είσαι και ο πιο μικρός θαυμαστής, ξέρω εγώ. Υπάρχει στο διαδίκτυο. Δεν με βλέπουν πολύ μικροί. Εσύ τι σ' αρέσει να βλέπεις? Τα σαλιγκάρια. Θα τρως τα σαλιγκάρια. Δεν έχω δοκιμάσει. Θα σου μαγειρεύσω εγώ. Verboten λένε η Γερμανία. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται σοβαρά. Εσύ δεν σ' αρέσει. Στο σπίτι μας. Θα έρθουν στο σπίτι σου να φάει. Θα έρθεις στην Άρβη, εφόσον μένετε τώρα Κρήτη. Κάνουμε στη γιορτή μπανάνας κάνουμε. Γιορτή μπανάνα. Πήγαμε στο πορτοκαλιού και δεν σε πετύχαμε. Δεν πετύχατε. Δεν πειράζει. Όχι, ήμουν εκεί. Πετύχαμε εδώ. Και έχουμε μπανάνα. Να τρως όσες μπανάνες θέλεις. Και άκου τώρα που τις βουτάς. Πού μπορεί να βουτήξεις την μπανάνα και να είναι έτσι πολύ γευστική? Σοκολάτα. Στη σοκολάτα, μπράβο. Έχουμε έτσι ένα πίδακα και βγάζει σοκολάτα και βάζεις από κάτω την μπανάνα και πέφτει. Θα πάμε. Θα πάμε. Τέλος, τον έπεισα. Και θα έχουμε, φέτος και παγωτό με μπανάνα. Άρβης. Το είδαμε αυτό το βίντεο. Και το φτιάχνει τον τελικά του και είναι πολύ wow.
και θα δοκιμάσει σίγουρα, έτσι. Ναι. Άρα, ραντεβού, καλά μπάνια να έχουμε. Ναι. Και με το χαμόγελο. Ναι. Το χαμόγελο πού το πήρες, από τον μπαμπά ή από τη μαμά? Μαμά. Από τη μαμά. Νομίζω από τη μαμά. Είσαι χαμογελαστός, έτσι. Και μια φωτογραφία εκεί, τρεις. Και να είστε καλά. Και από ό,τι μου είπε, με γνώρισε ο μικρός. Εσύ τίποτα. Δεν πρόλαβα, κοιτούσα τα μπαλόνια μου. Γιατί! Αφού το τέτοιωσα. Να είστε καλά. Φιλάκια πολλά. Ευχαριστούμε. Bye bye. Άρβι είναι. Όχι, προ Ιερά Πέτρα, μπράβο. Μύρτο. Θα το βρούμε. Θα το βρείτε. Άμα γουγκλάρει άρι, θα το βγάλει. Αύγουστο 9, 10, 11. Α, αργούμε. Ναι, εντάξει, αλλά μπορείτε να έρθετε και για μπάνι, γιατί είμαστε σε εικαστήριο εκεί. Η γιορτή είναι 9, 10. Ναι, 9, 10, 11. Θα το δούμε. Εντάξει, επιλέξτε μέρα. Ευχαριστούμε. Bye bye. Γεια. Ωραία, είναι να συναντήσει ανθρώπου, να σου χαμογελάνε και να σου λέμε σε βλέπω από τη Γερμανία. Wow. Τη Ραφάελα έχασα. Έλα εδώ τα γόρι, πώς σε λένε σένα που είσαι, που είσαι το δυνατό χαμόγελο είσαι εδώ. Μιχάλης Ζόρι και ο γιος μου το λέει Μιχάλη. Μα πού σε ξέρω. Πού με ξέρεις, πού με ξέρεις, σε έχω δει και υποφέρεις. Μιχάλης, το πιο δυνατό χαμόγελο έχεις. Μπράβο σου. Σε σκαλίζει κάτι που είναι σκαλίζει. Από 150 χρονών. Σε σκαλίζω. Όλου σε σκαλίζω. Από ποιο βίντεο. Χωριό είσαι? Κατσαμπά είναι το χωριό του. Κατσαμπά. Όταν του ζητήθηκε να γράψει για το χωριό του μια έκθεση, έβαλε τα κλάματα. Ο αδερφό του το έκανε αυτό. Γιατί δεν είχαν χωριό. Δεν είχαν χωριό. Δεν μπορεί. Ο παππού από κάπου θα ήταν. Σε δύο ώρε έκανε. Ήταν από το μέσα λαστάχη, ήταν γκαλάριδε αυτή. Α, ποιο είναι το χωριό μα. Από κάπου ξεκινούν όλοι, από ένα μεγάλο χωριό. Ναι, με αυτό δεν το ξέρω. Μιλάμε για τρεις γενιές που έχουμε πατήσει τα πόδια μας. Θα τα βγάλω μια αυτογραφία. Έλα και σε από εδώ. Έλα και σε από εδώ. Έλα και σε από εδώ. Δεν πειράζει, 5 ευρώ σου πάρω. Έλα. Κάρτα, παίρνετε. Έχω και πώς. Παιδιά έτσι με το χαμόγελο, να είσαι δυνατός. Νίκος Σικάκης. Ναι, ναι, έχει πολύ πλάκα. Δηλαδή ορισμένα σου βίντεο είναι τρελά. Πάνε εξετάσεις. Προστάτη ήταν, τελειώσαν. Προστάτης. Όχι. Προστάτης, ναι. Και εγώ έχω προστάτη, αλλά τον έχεις γιατί μου παίρνει πολλά λεφτά. Ναι, ναι, τον πιστεύω. Με είσαι ιδιαλίστη. Δεν πιστεύω να γράψεις βίντεο. Όχι, πρέ. Bye bye. Δεν το φτιάχνω τίποτα. Δεν κόβω. Που είναι μια γυναίκα που μου λέει βγες όξο, μου λέει γιατί δεν έχεις κάρτα. Αν την πιάσω το σκουλί, θα την ξεσκουλήσω. Είναι εθελοντές, είναι. Πλάκα κάνω. Γιατί είναι άνθρωποι που είναι από το πρωί και τους δίνουν μια εντολή. Και κάποια στιγμή μπαίνει κάποιος μέσα. Εντάξει, άμα είναι ένας ρε παιδιά, λέμε χαλάλι του. Καταγγελία. Στο. Πώς είναι το όνομά σου? Γογό. Αυτή η γογό με πιάνει από το τσουλίψι και μου λέει έξω! 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 Κάνω τη δουλειά μου. Έξω! 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 Με τις κλωτσιές! Έξω! Έξω! Μου έξω είμαστε. Από μία ή πέτρο είμαστε. Και μου λένε... Μια φωτογραφία όλοι μαζί εδώ. Να σας θυμούμε. Χαμογελάτε. Bye bye στο Επανιδίν. Bye bye. Έξω! Έξω!